Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, στις οικογένειές τους και στους εκπαιδευτικούς. Μια χρονιά δημιουργική και πάνω απ' όλα με υγεία και ασφάλεια. Δυστυχώς όμως, οι επιλογές της κυβέρνησης προωθούν την ανασφάλεια. Η κυβέρνηση για άλλη μια χρονιά ανοίγει τα σχολεία με τον τρόπο που τον έκλεισε, με 25 παιδιά ένα τμήμα και με ένα πρωτόκολλο αναστολής, το οποίο λέει ότι τα τμήματα θα λειτουργούν μέχρι να νοσήσουν το 50% συνένα των μαθητών και των μαθητριών. Κάτι απαράδεκτο και επικίνδυνο. Κάτι που με βάση τους ειδικούς μπορεί να δώσει ακόμα και περισσότερα από 100 κρούσματα για κάθε τμήμα μέσα στην κοινότητα. Με αυτή την έννοια καλούμε έστω και τώρα, έστω στο και 5, να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης, να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών έτσι ώστε να σπάσουν τα τμήματα και να αραιώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Να μπορούν να είναι μέχρι 15 παιδιά ένα τμήμα, να κάθεται ένα παιδί σε κάθε θρανείο και να γίνονται 2 μοριακά τεστ κάθε εβδομάδα για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα σχολεία θα μείνουν ανοιχτά και θα έχουμε μια σχολική χρονιά με ασφάλεια. Αν δεν ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή, δυστυχώς τα σχολεία για άλλη μια φορά θα γίνουν επιταχυτής της πανδημίας και η ευθύνη θα είναι αποκλειστικά στον κύριο Μητσοτάκη.